Δεν θα κατέβει. Ούτε που με κοίταξε. Θα πάω να της μιλήσω εγώ. Ας την Δανάη. Ας μην την πιέσουμε. Μόνο όσο μπορείς, έχε τα μάτια σου πάνω της. Όταν πέφτεται για ύπνο στο σχολείο, αυτό μόνο θέλω από σένα. Θα πάω να στρώσω. Για τις δυο σας, εγώ δεν πεινάω. Ούτε κι εγώ. Έτσι θα το πάμε τώρα. Άμα είναι να φωνάξουμε για κανέναν απ' έξω, να μην το πετάξουμε το φαγητό. Το θέμα είναι να συνεφέρουμε την Εφέλη, όχι να πέσουμε κι εμείς τα πατώματα. Ανοίγω εγώ. Καλησπέρα. Κύριε Φλίβο. Με συγχωρείτε για το ακατάλληλο της ώρας. Είναι Εφέλη. Στο δωμάτιό της. Θέλετε κάτι? Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να της μιλήσω ιδιαιτέρως. Αποφάσισα να διακόψουμε τα μαθήματα οριστικά. Και ο λόγος? Είναι προσωπικός. Η Νεφέλη είναι ανήλικη, κύριε Φιλίππου. Τα προσωπικά σας αφορούν εμάς. Θα τα πούμε όλα, δημαρχέ. Μπορώ να πάω... Όχι, δεν μπορείτε, κύριε Φιλίππου. Ένα ιδιαίτερο μάθημα είναι που διακόπτεται, δεν ήρθε και η συντέλεια. Θα της τα μεταφέρουμε εμείς τα νέα. Η Νεφέλη είναι ένα ευαίσθητο κορίτσι. Και τα ευαίσθητα άτομα συχνά δίνουν στα πράγματα μεγαλύτερη διάσταση από αυτή που τους πρέπει. Πολλές φορές δε, λανθασμένοι, ρίχνουν στον εαυτό τους ευθύνες που δεν τους αναλογούν. Και δεν θα το ήθελα αυτό για την κόρη σας. Δανάη, πήγε να φώναξε την. Ό,τι είναι να υποθεί, ας υποθεί μπροστά μας. Θα προτιμούσα ιδιαιτέρως. Δανάη, κάνε αυτό που σου ζήτησα. Αρκεί, Ηλέκτρα, άφησε τον καθηγητή να το χειριστεί όπως θέλει. Αλλά μετά έχουμε να κάνουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση, κύριε Φιλίππου. Αυτό ήταν το σχέδιό σου, Ηλέκτρα. Έτσι θα το χειριστείς. Με τα όπλα. Νεφέλη. Μου κόπηκαν τα πόδια. Νόμιζα ότι θα σε σκοτώσει. Πιο σιγά. Ποιος ήταν αυτός? Έχει σχέση με τον άντρα στο δάσος. Αυτόν ψάχνεις. Νεφέλη, σταμάτα. Πείτε μου, σας παρακαλώ. Και ο διοικητής κατάλαβε κάτι? Δεν γινόταν να μην τον ενημερώσω. Φοβήθηκα ότι θα σε σκοτώσει. Νεφέλη, για όνομα. Ησύχασε. Συγγνώμη. Αυτό έκανα επίτηδες. Δεν ήθελα να σας πλέξω. Εγώ να σας σώσω ήθελα. Τα κατάλαβαν όλα. Και για τον άντρα στο δάσος. Νεφέλη, για το Θεό, σταμάτα. Θα στα πω όλα. Ηρέμησε. Ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, είπες κάτι στους δικούς σου? Όχι. Ούτε στη Δανάη μίλησα. Και το μήμη που ήθελε να ενημερώσει τον παπά μου τον έδιωξα. Μπράβο, καλά έκανες. Αν και πολύ φοβάμαι ότι θα τα καταλάβουν όλα. Αυτό δεν το γλιτώνουμε. Εσύ πάντως θα πεις ότι με είδες με αυτόν τον τύπο και ότι άρχισε να γίνεται βίαιος και τα υπόλοιπα στα πάνω μου. Ποιος ήταν αυτός? Έχει σχέση με τον άλλον? Όχι. Καμία σχέση δεν έχει με τον τύπο στο δάσος. Ήταν μια ατυχή σύμπτωση. Και τι ήταν όλα αυτά που σας έλεγε? Παλιές ιστορίες. Πριν κάτι χρόνια είχα δανειστεί κάτι χρήματα από αυτό το τύπο για να χειρουργηθεί ένας άνθρωπος δικός μου. Και αυτός μετά μετακόμισε και εγώ έστειλα αυτά τα χρήματα με κάποιον έμπιστό μου να τα πάει. Αλλά έτσι νόμιζα, γιατί αυτός ο έμπιστος τελικά αποδείχτηκε απατεώνας και δεν του τα πήγε ποτέ. Τα κράτησε για τον εαυτό του. Εγώ νομίζω ότι είχα ξεχρεώσει, αλλά αυτός ήρθε εδώ πέρα για να πάρει τα χρήματά του. Αλήθεια σου λέω. Και όσο για τον διοικητή, μην ανησυχείς, δεν ψηλιάστηκε τίποτα για τον τύπο στο δάσος. Αλλά
την επόμενη φορά δεν θα την γλιτώσουμε. Θα καρφωθούμε και μετά δεν με σώζει τίποτα. Σε παρακαλώ, κορίτσι μου. Πρέπει να τα ξεχάσεις όλα. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά πρέπει. Τότε να ανοίξω τα τετράδια μου, μπει κανείς για μάθημα, δεν ξέρω τι ήρθαμε. Όχι. Πώς όχι. Τότε με ποια δυο λογία είστε εδώ μέσα. Δεν ήταν ακριβώς η δικαιολογία. Τους είπα ότι θέλω να σου μιλήσω γιατί αποφάσισα να διακόψω με τα μαθήματα. Να διακόψουμε τα μαθήματα, δεν καταλαβαίνω. Νεφέλη. Οι γονείς μου σας πίεσα. Αυτό είναι, η μάνα μου. Νεφέλη, ησύχασε και κάτσε κάτω και άκουσέ με. Νεφέλη, άκουσέ με.